Θα ήθελα να πω στην κυρία Πρωτοπόλα για αυτές τις ερωτήσεις που έκανε για τους Αγίους Θοδωρούς ότι ο στολισμός της πόλης είναι ο ίδιος τα τελευταία χρόνια. Εμπλουτίσαμε και με δύο πράγματα που πήραμε φέτος. Και όντως οι εκδηλώσεις σε σχέση με πέρσι είναι πολύ πιο λίγες. Μην ξεχνάτε ότι πριν 20 μέρες στους Αγίους Θοδωρούς έγινε μια καταστροφή και ακόμα και σήμερα τα συνεργεία που μιλάμε δουλεύουν μέχρι τις απογευματινές ώρες. Σκεφτήκαμε να μην κάνουμε καμία εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε μόνο και μόνο για τα παιδιά. Η προχθεσινή. Και η συναυλία που έγινε γίνεται για πρώτη φορά στο Αγίου Θοδωρούς Χριστούγεννα συναυλία. Και σας λέω και πάλι, ήταν μόνο και μόνο για τα παιδιά. Η Κινέτα είναι γείτονές μας. Είναι δίπλα μας. Είναι η ζωή μας. Είναι αυτοί που αφήνουν τα λεφτά στη δημοτική αγορά των Αγίων Θοδώρων. Όλα αυτά μας έχουν επηρεάσει. Και σας λέω και πάλι, τα συνεργεία δουλεύουν νύχτα μέρα για να δεν θα στολίζαμε το χωριό και θα άφηνα τους δημότες χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς δρόμους. Ο κύριος Πέτρος χθες ήμασταν μαζί, τα συνεργεία του ΟΤΕ εδώ και ένα μήνα δουλεύουν να αποκαταστήσουν κάποιες βλάβες, γιατί έχουν μείνει συνδεσμότες μας εδώ και ένα μήνα χωρίς ίντερνετ, χωρίς τηλέφωνο, μεγάλη ηλικία άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Και μία ακόμα παρατήρηση. Όσο για τους φοίνικες που είπε η κυρία Πρωτόπαπα, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πέρα. Στο συνδυασμό της κυρίας Πρωτόπαπα υπάρχει ένας επιστήμονας γεωγόνος. Από το να ρωτήσουμε τους έγκριτους και τους γνωστούς, καλύτερα να ρωτήσουμε πρώτα τους επιστήμονες και μετά να απαντήσουμε. Εμείς. Γιατί ούτε εγώ ούτε ο κύριος Πέρας είμαι ειδικός. Ο κύριος Πέτρου είναι πιο ειδικός από εμάς. Ευχαριστώ.